Άστραψε και βρόντιξε ο Δήμαρχος Σπάρτης μετά τις καταγγελίες που δέχθηκε για ανάρμοστες συνθήκες φύλαξης των αδέσποτων ζώων. Οι καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο μιλούσαν για κρανία, οστά σκύλων, νεκρά ζώα σε αποσύνθεση δίπλα σε ζωντανά ζώα μέσα στους χώρους όπου φιλοξενούνται τα αδέσποτα. Δεν ανεχτούμε όποια προβοκάτσα και όποια ευθύνη κάνουν ενάντια στο Δήμο. Θα είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν με έχετε συνηθίσει με 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση να απαντώ έτσι σε άλλα ζητήματα που έχουν βάλει. Τα απαντώ πολιτικά. Όμως τώρα θύχτηκε η προσωπικότητά μου και θύχτηκαν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν στο Δήμο. Μετά τις καταγγελίες της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, ο υπεύθυνος για την διαχείριση αδέσποτων των Δήμων Σπάρτης οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Νωρίτερα ο ίδιος είχε καταγγείλει ότι μπροστά στα μάτια του μέλος της Φιλοζωικής έβαλε κρανία ζώων μέσα στον χώρο που φιλοξενούνται τα αδέσποτα για να τραβήξει φωτογραφίες. Και λέει, να το έτσι. Και εκείνη τη στιγμή που πήγαμε να δούμε και εμείς τι βρήκε, τοποθετήθηκαν και κάποια κρανία ακριβώς στο σημείο αυτό, με τα χέρια, τοποθετήθηκαν. Και λέμε, τι κάνετε κυρία μου, τοποθετείτε αυτή τη στιγμή ξένα σώματα σε αυτή τη θέση? Και λέει, ναι. Οι φιλόζωοι από την πλευρά τους μιλούν για μια υγειονομική βόμβα και ένα κολαστήριο ζώων στον Δήμο Σπάρτης. Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη που θα αφήσει την αλήθεια να φανεί. Ήδη σας είπα, γίνεται προτατακτική εξέταση. Σε αυτή θα απαντήσουμε και επειδή ο Δήμος θα απαντήσει επιθετικά σε όλους αυτούς οι οποίοι προσβάλλουν, θίγουν προσωπικότητες, θα και θεωρώ η δικαιοσύνη θα το λύσει το πρόβλημα και θα το λύσει, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Ευάγγελος Βαλιώτης υποστηρίζει ότι διαθέτει σημαντικά ποσά ετησίως για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων, τα οποία η υπηρεσία διαχειρίζεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.